η τελευταία δράση σας, που είναι αρκετά θετική και είναι πολύ φρέσκια, πριν από λίγες μέρες πήρε το OK, να το πω, και άρχισε να λειτουργεί, είναι το περίφημο ψηφιακό συνενετικό διαζύγιο. Θέλουμε να μας πείτε τι είναι αυτό, πόσο, πώς να το πω, εύκολο είναι, πόσο θα βοηθήσει τους πολίτες, και φυσικά έχουμε εδώ και την συμβολιογράφη μας, την κυρία Κορομπέλη, και τη δικηγόρο, γιατί μιλούσα πριν να ξεκινήσει η εκπομπή με την κυρία Νικολάου και μου είπε ναι μεν, αλλά βλέπουμε ότι έχει κάποιες δυσκολίες ή κάποια πολλαπλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και δεν ξέρουμε αν θα είναι απολύτως χρηστικό. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Κύριε Τάκη, το πρώτο πράγμα να σας πω είναι ότι η Γενική Αρχή προσπαθούν να υπηρετήσουμε στο Υπουργείο, εγώ, ο κύριος Περακάκης και ο κύριος Λιβάνιος. Η Γενική Αρχή προσπαθούν να υπηρετήσουμε είναι να δίνουμε τη δυνατότητα στον κόσμο να διεκπαιρώσει τις υποθέσεις του από απόσταση, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνει στα διάφορα γκισέτη του δημοσίου, είτε να έχει αυτοπρόσωπη παρουσία στη διεκπαιρέωση των υποθέσεών του. Μία λοιπόν εναλλακτική την οποία δίνουμε, και θέλω να προτείνω να προτάξω τη λέξη εναλλακτική, ναι, καθώς όποιος θέλει με τον παλαιό φυσικό τρόπο, με τη φυσική του παρουσία ενώπιον ενός συμβολογράφου να υποβάλει την αίτηση, να διεκπαιρώσει μάλλον το συνειδητικό του διαζύγιο, βεβαίως και μπορεί να το κάνει. Όμως δίνουμε τη δυνατότητα για όποιον λόγω της εργασίας του ή λόγω της αποστάσεως ή λόγω οποιοδήποτε άλλης αιτίας δεν μπορεί να βρίσκεται στο ίδιο σημείο, δεν μπορεί να στείλει ένα πληροεξούσιο, να μπορέσει μέσα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα την οποία δημιουργήσαμε, πάντα με τη νομική συμπαράσταση η οποία είναι αναγκαία σε όλα αυτά, να προχωρήσει τα βήματα που χρειάζονται για την έκδοση συνειδητικού διαζύγιου και βεβαίως στο τέλος να διεκπαιρώσει την πράξη αυτή ο συμβολογράφος όπως ο νόμος προβλέπει. Τώρα, πάμε να δούμε αναλυτικά τι πρέπει να κάνει κάποιος και πώς μπορεί να το κάνει. Και πριν μου πείτε αυτό, θέλω να μου πείτε, επειδή έχει ξεκινήσει εδώ και λίγες μέρες, ποια είναι η ανταπόκριση του κοινού, των πολιτών, αν έχετε κάποια στοιχεία. Έχω την εικόνα ότι οι αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί, δηλαδή στην πλατφόρμα ήδη, έχουν εισαχθεί 70 υποθέσεις. 70 υποθέσεις, σε διάστημα λιγότερο από μια εβδομάδα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Οι οποίες βεβαίως ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί, γιατί προβλέπονται συγκεκριμένος χρόνος, αλλά έχουν υποβληθεί 70 αιτήσεις. Ωραία. Πάμε να δούμε τα βασικά βήματα που πρέπει να κάνει λοιπόν κάποιος, εάν αποφασίσει να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ηλεκτρονικό τρόπο για να λύσει την έγγαμη σχέση του. Πρώτον, θα μου επιτρέψουν οι συνάδελφοι νομικοί, με την ιδιότητα του νομικού μιλάω εδώ, να ξεκαθαρίσω ότι το συνειδητικό διαζύγιο έχει μια αυστηρή προϋπόθεση. Είναι απλό διαζύγιο, σημαίνει ότι συμφωνούν και τα δύο μέρη να χωρίσουν. Ναι. Αλλά έχει μια προϋπόθεση σημαντική, ιδίως όταν υπάρχουν παιδιά. Δηλαδή, είναι ότι πρέπει ουσιαστικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό που υπογράφεται να ρυθμιστεί το θέμα της επιμέλειας και της επικοινωνίας των παιδιών, αλλά και βεβαίως το θέμα της διατροφής τουλάχιστον για 2 έτη. Αυτή είναι η αναγκαία προϋπόθεση όταν υπάρχουν παιδιά, και μόνο όταν είναι συμφωνημένα τα πράγματα σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε. Μία άνω τελεία. Κυρία Νικολάου, αυτή είναι προϋπόθεση και για το απλό διαζύγιο, το κανονικό, ή όχι? Βεβαίως, αυτή είναι η προϋπόθεση και για το απλό διαζύγιο, καθότι... Εφόσον είναι συνενετικό πάντα. Συνενετικό, έτσι, ναι, αυτό ακριβώς. Εφόσον υπάρχουν τέκνα, οι δύο σύζυγοι οφείλουν να ρυθμίσουν την επιμέλεια διατροφή και την επικοινωνία των παιδιών τους. Μάλιστα. Πάμε τώρα λοιπόν στα πρώτα βήματα, αφού λύσαμε το κομμάτι της συνένεσης. Τι πρέπει να κάνουν τα δύο μέρη? Κοιτάξτε, η διαδικασία όπως τουλάχιστον την έχουμε σχεδιάσει στο Υπουργείο, σε συνεννόηση βέβαια πάντα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, νομίζω ότι είναι σχετικά απλή. Να πω το βασικό, ότι η εκκίνηση γίνεται από έναν από τους δύο δικηγόρους. Μάλιστα. Ένας από τους δύο δικηγόρους μπαίνει στην πλατφόρμα με τους κωδικούς που έχει από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, αυτό τα ξέρουν καλύτερα οι συνάδελφοι, και εκείνη την διαδικασία μπορεί να μπει μέσα από τον gov.gr, από τις υποθέσεις, από την ενότητα των υποθέσεων που λέγεται οικογένεια. Αρκεί να έχει τους κωδικούς του TaxisNet, φαντάζομαι, η κάθε πλευρά, έτσι δεν είναι? Συγκεκριμένους κωδικούς από το Δικηγορικό Σύλλογο. Α, είναι συγκεκριμένοι. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, στη συνέχεια είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στην εφαρμογή αυτή την ληξιαρκή πράξη ως εξής, δηλαδή τον αριθμό της ληξιαρκής πράξης, το έτος που εκδόθηκε, τον κωδικό του ληξιαρχείου που την εξέδωσε, και αυτό γίνεται γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορεί αυτόματα πια και έρχονται, επειδή υπάρχει διασύνδεση, ανεβαίνουν στην εφαρμογή τα στοιχεία των δύο συζύγων. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να τα βρει κάθε πλευρά ή μπορεί να χορηγηθούν ηλεκτρονικά μέσα από το gov.gr? Εννοείται ότι κάθε ένας από τους δύο έχει ένα αντίγραφο της ληξιαρκής πράξης. Αυτό πρέπει να προηγηθεί. Πρέπει να προηγηθεί. Και έχοντας τη ληξιαρκή πράξη, τα στοιχεία της ληξιαρκής πράξης, τουλάχιστον τους αριθμούς που προανέφερα, και βάζοντάς τον στην εφαρμογή, μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Και βεβαίως πρέπει να έχει και το αφημί, αν θυμάμαι καλά, θα με διορθώσουν έτσι, οι συνομιλητές μας, και του έτερου δικηγόρου. Καθώς πρέπει ακριβώς και ο έτερος δικηγόρος να ενημερωθεί μέσα από την πλατφόρμα για την εκκίνηση της διαδικασίας. Άρα, συνενετικά και οι δύο πλευρές
εφόσον έχουν λύσει τα θέματα της επιμέλειας και των παιδιών, με τον δικηγόρο του ο καθένας, που προφανώς οι δικηγόροι επικοινωνούν μεταξύ τους, βάζουν αυτά τα πρώτα στοιχεία και μετά το πράγμα αρχίζει και δουλεύει βήμα-βήμα πιο εύκολα, έτσι δεν είναι? Ναι, και νομίζω ότι ίσως οι συνάδελφοι είναι καλύτεροι για να πούνε το τεχνικό σκέλος. Ναι. Μέχρι που φτάνουμε στη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης. Και μπορεί το ένα μέρος να είναι στην Ελλάδα, το άλλο να είναι στη Γερμανία, ή το ένα να είναι στην Αθήνα και το άλλο να είναι στη Θράκη ή οπουδήποτε αλλού. Ή, εν πάση περιπτώσει, να είναι στην Αθήνα και επειδή ενδεχομένως δεν θέλει να έρθει σε επαφή ο ένας με τον άλλον, να επιλεγεί αυτός ο τρόπος. Κυρία Κορομπέλη, ήθελα να ρωτήσω αν εσείς είστε συμβολιογράφος. Πώς βλέπετε αυτή τη διαδικασία, αν έχετε ήδη κάποια τηλέφωνα από πελάτες σας που θέλουν να επιλέξουν αυτόν τον τρόπο και αν θεωρείτε ότι θα βοηθήσει αυτή η διαδικασία σε σχέση με, με τον απλό τρόπο, τον κλασικό τρόπο διαζυγίου ή όχι? Προφανώς και είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει ως ένα στάδιο το συνενετικό διαζύγιο και είναι μια διαδικασία που... Και οι συμβολογράφοι έχουμε ήδη ανταποκριθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τη χαιρετίζουμε σαν λύση την ψηφιακή διευκόλυνση κάποιων διαδικασιών. Παρ' όλα αυτά, ειδικά το στάδιο το οποίο αφορά το συμβολογράφο, ειδικά αυτό το σημείο, στο οποίο έρχεται η ώρα κατά την οποία πρέπει να υπογραφεί η συμβολογραφική πράξη της λύσης του γάμου. Μάλιστα. Είναι ένα στάδιο το οποίο οι συμβολογράφοι διατηρούμε κάποιες επιφυλάξεις κατά πόσο θα μπορεί αυτό να διεκπεραιώνεται απομακρυσμένα. Ως ένα σημείο η διαδικασία, κατά τη γνώμη μου, πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Mm-hmm. Η επιφύλαξή σας σε ποιο κομμάτι είναι? Θα σας πω αμέσως. Ναι. Όταν έχουμε να κάνουμε με οικογενειακές σχέσεις, και ειδικά με θέματα διαζυγίου που επηρεάζουν μία σειρά άλλων θεμάτων, όπως για παράδειγμα κληρονομική διαδοχή και πάρα πολλά άλλα περιουσιακά, ναι, πολύ σημαντικά για τον Έλληνα πολίτη, πρέπει να ακολουθηθεί μία διαδικασία στο συγκεκριμένο σημείο αυτοπρόσωπης παρουσίας. Και εκεί υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, ένα μικρό κενό, το οποίο θεωρώ ότι είναι εφικτό να λυθεί. Πώς? Ποιο είναι το κενό αυτό? Είναι ο Υπουργός εδώ να το ακούσει για να δούμε πώς μπορεί να λυθεί. Και είναι πάρα πολύ καλό που είναι ο Υπουργός εδώ, διότι η άειλη διαδικασία εξυπηρετεί τους συζύγους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους, να έρθουν σε μία συνεννόηση ως προς τους όρους, ως προς τις ιδιαίτερες συμφωνίες που έχουν να κάνουν με το ιδιωτικό συμφωνητικό της λύσης γάμου και άλλα θέματα διατροφής, αν υπάρχουν τέκνα κτλ. Παρ' όλα αυτά, την ώρα κατά την οποία πρέπει να υπογραφτεί η συμβολογραφική πράξη της λύσης γάμου, εκεί τίθενται ερωτήματα ως προς το αν υποθέσουμε ότι κάποιος έχει τους κωδικούς του τάξης της συζύγου ή του συζύγου, καθιστά πάρα πολύ εύκολη την υπογραφή. Αν έχει ψηφιακή υπογραφή, την υπογραφή χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι διασφαλίζεται η βούληση του ανθρώπου αυτού που θέλει να υπογράψει το διαζύγιο. Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια επικοινωνία πιο πριν. Υπάρχει, παρόλα αυτά, υπάρχει ένα λεπτό σημείο, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση μιας ψηφιακής υπογραφής, για παράδειγμα. Μάλιστα. Ή κάποιος σύζυγος μπορεί να έχει. Άρα η λύση που εσείς προτείνετε ποια είναι? Η λύση, μια πρόταση. Ναι, μια πρόταση. Είναι ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες μικρές βελτιώσεις ως προς τα ειδικά σημεία που έχουν να κάνουν με την παρουσία των δύο συζύγων. Και η λύση, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι στο τελευταίο στάδιο οι σύζυγοι να παρίστανται είτε με πληρεξούσιο συμβολογραφικό, αν δεν θέλει ο ένας να δει τον άλλον, με αυτοπρόσωπη παρουσία που θα έχει δοθεί αυτό, ή να έρθουν ήδη αυτοπροσώπως για ένα δευτερόλεπτο. Μάλιστα. Που θα είναι αυτή η διαδικασία. Βέβαια, κύριε Υπουργέ, φαντάζομαι ότι αυτό που λέει τώρα η κυρία Κορομπέλη έρχεται σε αντίθεση με την λογική του όλου εγχειρήματός σας, που είναι όλα να γίνουν από μακριά και όλα να γίνουν ηλεκτρονικά. Ή μπορεί να προσθεθεί και κάτι τέτοιο? Υπάρχουν πολλές δικλείδες ασφαλείας και πολλά φίλτρα, ειδικά στη συγκεκριμένη διαδικασία, με την έννοια ότι είναι η νομική συμπαράσταση, δηλαδή η παρουσία του δικηγόρου, είναι κοντά στον πρώην σύζυγο σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας. Είναι αυτοί που ανεβάζουν το συμφωνητικό οι δικηγόροι,
επιβεβαιώνει το περιεχόμενο του συμφωνητικού λύσης του γάμου, στο οποίο περιέχονται όλα τα στοιχεία που αναφέραμε, ο πολίτης. Στη συνέχεια παρέρχεται ένα δεκαήμερο, στο οποίο έχει το δικαίωμα, όπως βέβαια συμβαίνει και με όλες τις περιπτώσεις συνενετικού διαζυγίου, να αλλάξει γνώμη. Και στη συνέχεια, στο συμβολογράφο υπάρχουν δύο επιλογές. Είτε να πάει με φυσική παρουσία, δίνεται η επιλογή αυτή, και να υπογράψει εκεί, είτε να υπογράψει μέσω με την ψηφιακή του υπογραφή. Νομίζω λοιπόν ότι τα φίλτρα, εγώ καταλαβαίνω σε μια πρώτη εφαρμογή που για πρώτη φορά γίνεται, να υπάρχουν οι όποιοι δισταγμοί. Αλλά πραγματικά είναι απόλυτη διασφαλισμένη η διαδικασία ως προς την έκφραση της βούλησης του πολίτη που πραγματικά θέλει να χωρίσει, γιατί ακριβώς έχει την συμπαράσταση και του νομικού του συμβούλου. Υπάρχει και η επιβεβαίωση μέσω του email, που κάθε τόσο με email ενημερώνεται για την πορεία της διαδικασίας, και έχουμε στο τέλος την ψηφιακή υπογραφή και τη φυσική παρουσία. Μάλιστα. Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε όλη αυτή τη διαδικασία και μένει να το δούμε βεβαίως. Ωραία. Κυρία Νικολάου, μου λέγατε νωρίτερα ότι και εσάς σας αρέσει όλη αυτή η διαδικασία, αλλά έχει κάποιες δυσκολίες. Για πείτε μου, ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες και πώς μπορούν να αρθούν σιγά-σιγά. Ναι, όπως είχα πει προηγουμένως, υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες, καθότι η διαδικασία αυτή που εμείς περιμέναμε η νομική να είναι μια απλή φιλική και τάχιστη διαδικασία, αποδεικνύεται κάπως πιο περίπλοκη και σύνθετη, με την έννοια ότι απαιτεί συνεχή καταχώρηση των στοιχείων. Μετά από κάθε καταχώρηση απαιτείται έγκριση, επιβεβαίωση των στοιχείων από την για άλλη να πλευρά. Είναι όλα διασφαλισμένα. Ακριβώς, και επειδή ακριβώς γίνεται και ηλεκτρονικά, το σύστημά μας απαιτεί συνεχώς τα στοιχεία να επιβεβαιώνονται, ώσπου να φτάσει στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσης, που γίνεται με την υπογραφή του συμβολιογράφου. Ναι. Αυτό βέβαια στοιχίζει χρόνο. Γιατί περισσότερο χρόνο από το να έρχονται τα δύο μέρες στο γραφείο σας, να ενδεχομένως να έχουν και κάποια αντιπαράθεση ή οτιδήποτε άλλο, να περιμένουν να τελειώσει ο επόμενος πελάτης ή εσείς να κλείνετε το ραντεβού, ενώ αυτό μπορεί να γίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή από το σπίτι του καθενός, φυσικά εσείς από το γραφείο σας, χωρίς να απαιτείτε όλο αυτό, το πήγαινε, έλα, τη σκηνή, την κίνηση. Δηλαδή ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Η προϋπόθεση γι' αυτό είναι και πάλι η νομική συνδρομή. Δηλαδή, απαιτείται πάντα να υπάρχει δικηγόρος. Ναι. Δύο δικηγόροι στις δύο πλευρές. Άρα, ο δικηγόρος θα κινήσει όλη τη διαδικασία. Και εφόσον ένα γραφείο αναλαμβάνει, ας πούμε, 20 υποθέσεις, λέω εγώ τώρα. Δηλαδή, θα πρέπει να ασχοληθεί αποκλειστικά και με αυτό, γιατί θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο η διαδικασία. Μήπως δεν είστε κι εσείς οι δικηγόροι γενικά λίγο εξοικειωμένοι και μπαίνει ξαφνικά τώρα όλο αυτό σε μια πραγματικότητα που την είχατε συνηθίσει για πάρα πολλά χρόνια αλλιώς? Όχι, όχι, όχι. Είμαστε πάρα πολύ εξοικειωμένοι με τη τεχνολογία πλέον οι δικηγόροι. Ίσα ίσα μας βοηθάει απίστευτα η ψηφιοποίηση, όπως ξεκίνησε από την πρώτη καραντίνα, με την ηλεκτρονική κατάθεση των δικογράφων, με την ηλεκτρονική εξουσιοδότηση και την υπεύθυνη δήλωση που γίνεται μέσω GOV. Εξυπηρετεί πάρα πολύ τους δικηγόρους, ειδικά οι τσουλάτες. Αλλά λέτε μας ότι θα το θέλατε λίγο πιο φιλικό, να μην έχει τόσες πολλές επιβεβαιώσεις, τόσα ακριβώς, πολλά ακριβώς, ενδιάμεσα στάδια. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα μας. Τώρα, Νίκο Βασιλάκο, Ήρθε η ώρα. Λοιπόν. Μέχρι στιγμής ξέραμε ότι μέσω ίντερνετ μπορεί κανείς να γνωριστεί, ενδεχομένως και να παντρευτεί. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που μέσω ίντερνετ μπορεί να χωρίσει κιόλας. Ναι. Υπερκαινοτομία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπερκαινοτομία ομπρέλα θα στην πω. Mm-hmm. Γιατί είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής, και σκέψου στην πρώτη και δεύτερη καραντίνα ότι υπήρχε κόσμος που δεν είχε αυτή τη δυνατότητα, που σημαίνει ότι δεν είχε τη δυνατότητα να πάει κάπου αυτοπροσώπως και να κάνει πράξη. Τι ανοίγει με αυτή την καινοτομία? Mm-hmm. Πρώτον, η δυνατότητα του να γίνονται πράξεις χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία. Σωστό. Θα μου πεις, Νικό, είναι εύκολο αυτό? Πόσο εύκολη είναι η ψηφιακή υπογραφή, θα με ρωτήσεις. Θα σου πω, Δημήτρη μου, ότι είναι ευκολότερο το άειλο διαζύγιο από το να πάρεις ψηφιακή υπογραφή, διότι απαιτεί αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη και έτσι διασφαλίζεται η
νομιμότητα και η ασφάλεια. Απαιτεί λοιπόν η ψηφιακή υπογραφή αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη στο ΚΕΠ. Ναι. Δηλαδή, ο Δημήτρης Τάκης αύριο το πρωί, αν κρίνει ότι θέλει να υπογράψει ένα άειλο, κούφια η ώρα, θα πρέπει να πάει στο ΚΕΠ να βγάλει ψηφιακή υπογραφή ή σου λέει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ότι εγώ σου δίνω τη δυνατότητα να πας στον συμβολαιογράφο. Άρα, δεν καταργεί το ρόλο του συμβολαιογράφου, δεν καταργεί το ρόλο του δικηγόρου και υπάρχει και ένα μυστικό σημείο κλειδί που θα μου επιτρέψεις να σου το πω. Mm-hmm. Ο μόνος που μπορεί από ένα σημείο και μετά να διακόψει τη διαδικασία είναι ο συμβολιογράφος, Δημήτρη. Καταθέτουν οι δικηγόροι και των δύο πλευρών, εγκρίνονται, προχωράνε τα έγγραφα. Μετά το 15ήμερο, ο μόνος που μπορεί να εισέλθει στο σύστημα, αφού έχει μιλήσει με τα δύο μέρη, ναι, αφού έχει διασφαλίσει τα κληρονομικά αλλά και τα ζητήματα της επιμέλειας των τέκνων, ότι είναι όπως τα υπογράφουν τα μέρη. Εσύ εκτιμάς ότι θα βοηθήσει και σύν το χρόνο θα γίνει μια καθημερινότητα όλη αυτή η διαδικασία? Γιατί θυμάμαι και όταν κάναμε για πρώτη φορά τις φορολογικές δηλώσεις ηλεκτρονικά, είχε χυθεί πολύ μελάνη τότε, αλλά σήμερα δεν διανοείται κανένας να κάνει ηλεκτρονική δήλωση χειρόγραφα. Φορολογική δήλωση χειρόγραφα. Συγγνώμη. Θα στο θέσω στην κανονική του βάση και θα σου πω απαντώντας σου ότι το άειλο διαζύγιο είναι για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το ιερό δισκοπότηρο. Είναι το γκραλ, το holy γκραλ, γιατί? Γιατί είναι η μόνη περίπτωση στα χρονικά της ελληνικής ψηφιοποίησης που θεσμίζεται, δεν θα σου πω θεσπίζεται, ναι, θεσμίζεται η ψηφιακή υπογραφή και η δυνατότητα μη αυτοπρόσωπης. Μάλιστα. Παρουσίας. Κύριε Γιωργαντά, είναι έτσι, είναι τόσο σημαντικό και σύν το χρόνο αυτή την ψηφιακή υπογραφή που ο κ. Βασιλάκος θα την έχουμε για όλες τις συναλλαγές μας με το δημόσιο? Πρώτα για την ψηφιακή υπογραφή να συμφωνήσω και να πω πολύ σωστά, όπως ξέρετε, ότι έχει ανακοινωθεί ένα πρόγραμμα παροχής ψηφιακών υπογραφών από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε πολλούς δημοσίους υπαλλήλους, σε συμβολαιογράφους, σε δικηγόρους, στα επιμελητήρια, σε επιχειρήσεις, που θα δώσουν τη δυνατότητα για πολύ γρήγορη διεκπαιρέωση υποθέσεων. Τώρα, όπως ξέρετε, έχουν γίνει πάρα πολλές, έχουν δημιουργηθεί πολλές εφαρμογές από το Υπουργείο μας, όμως θα συμφωνήσω ότι αυτή είναι μια εφαρμογή στην οποία ουσιαστικά αφήνουμε τους πολίτες, δύο πολίτες μαζί με δύο δικηγόρους και με τον συμβολογράφο στο τέλος, δηλαδή να διεκπαιρεώσουν μια υπόθεση. Δηλαδή είναι πολλά άτομα τα οποία συμμετέχουν και ολοκληρώνουν μια συγκεκριμένη πράξη. Να πούμε εδώ, νομίζω πολύ καλύτερα μπορεί να το πει η κυρία συμβολογράφος, ότι τελειώνοντας με την λύση του γάμου, έχουμε διασύνδεση απευθείας από το Μητρόπολιτό που καταχωρίζεται αυτόματα πια. Και αυτόματα. Τώρα, αυτά που σας είπε η κυρία Κορομπέλη και αυτά που σας είπε η κυρία Νικολάου, που είναι οι παρατηρήσεις τους και που τις είδα σημειώσατε, θεωρείτε ότι μπορεί σε ένα δεύτερο, τρίτο στάδιο να κάποια πράγματα να απλοποιηθούν ή κάποια πράγματα να διασφαλιστούν? Κοιτάξτε, ως προς τη δυσκολία, εγώ θα μου επιτρέψετε να έχω διαφωνία με την κυρία Νικολάου. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία και μάλιστα τα στοιχεία. Βεβαίως γίνεται επιβεβαίωση στα στάδια, αλλά δεν συμπληρώνει κανείς τα στοιχεία. Τα στοιχεία κατεβαίνουν αυτόματα. Δηλαδή, με τους κωδικούς έρχονται αυτόματα τα στοιχεία και συμπληρώνονται είτε τις ηλεκτρονικές πράξεις, είτε τα στοιχεία των διαδίκων, είτε και τα στοιχεία των δικηγόρων. Βεβαίως, σε κάθε νέα εφαρμογή καταλαβαίνω ότι ο κόσμος θέλει να τη δει, ή αυτοί μάλλον που θα τη διαχειριστούν θέλουν να την δουν στην πράξη όπως λειτουργεί. Είμαι σίγουρος ότι θα λειτουργήσει πάρα πολύ καλά σε όποιον αριθμό από τους συμπολίτες μας επιθυμεί να χωρίσει συνενετικά, λύνοντας πάλι, όπως είπαμε, και συμφωνώντας μόνο τα αισθήματα της επικοινωνίας των παιδιών. Λίγο πριν κλείσουμε, θα ήθελα να ρωτήσω και την κυρία Κορομπέλη και την κυρία Νικολάου αν έχετε ήδη κάποιες οχλήσεις ή κάποια αιτήματα από πελάτες σας για να μπει μπροστά αυτή η διαδικασία του ηλεκτρονικού διαζυγίου. Κυρία Κορομπέλη. Εγώ έχω λάβει ήδη κάποια τέτοια αιτήματα. Παρ' όλα αυτά, όπου και τα δύο μέρη είναι στην Αθήνα ή σε διαφορετικές πόλεις το καθένα? Στην περίπτωσή μου και τα δύο μέρη είναι κάτι και Αθηνών. Είναι στην Αθήνα. Που σημαίνει ότι δεν θέλει να έρθει σε επαφή ο ένας με τον άλλον. Τους βολεύει περισσότερο αυτό, μια τέτοια διαδικασία. Ναι, με ρωτούσαν διάφορες ερωτήσεις πάνω σε αυτά. Και βέβαια το πρώτο βήμα είναι να απευθυνθούν σε πληρεξούσιους δικηγόρους το κάθε μέρος. Προφανώς. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το στάδιο, ο συμβολογράφος φυσικά διασφαλίζει τη διαδικασία. Κυρία
Κυρία Νικολάου, εσάς σας έχει ζητηθεί. Ναι. Μόλις είχαμε κάποια ραντεβού στο γραφείο και εκεί που εξηγήσαμε τη διαδικασία από το πρώτο βήμα έως το τελευταίο βήμα, οι πελάτες ήταν σε μια φάση. Καταλαβαίνουμε, δεν είναι καθόλου με ένα απλό κλικ αυτό το διαζύγιο. Ας το κάνουμε διαζώσεις. Α, μάλιστα. Οπότε εκεί, όταν τους εξηγήσατε όλη τη διαδικασία, είπαν καλύτερα να το κάνουμε διαδόσεις. Άρα θέλει δουλειά ακόμα και θέλει να γίνει κατανοητό από όλους αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Κύριε Γεωργαντά, πριν ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να μας πείτε, γιατί από το ρεπορτάζ μου λέει ότι ετοιμάζεται και άλλα πράγματα που ενδεχομένως θα διευκολύνουν ακόμη περισσότερο την καθημερινότητά μας, πέρα από την ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης που θα βρίσκονται μέσα στο κινητό μας εντός του Μαρτίου, τι άλλο θα πρέπει να περιμένουμε? Κοιτάξτε, υπάρχει μια συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας για τα ζητήματα της προληπτικής ιατρικής, όπου θα μπορούν με SMS να ενημερώνονται συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες για την ανάγκη προληπτικών ιατρικών ελέγχων. Βεβαίως προσπαθούμε το φάκελο υγείας να τον εμπλουτίσουμε και με νέα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας να έχει μια άμεση πρόσβαση σε όλο το ιστορικό. Επίσης, τα ζητήματα τηλιατρικής, το επόμενο διάστημα θα δείτε συγκεκριμένες παρεμβάσεις και εξαγγελίες. Νομίζω ότι τα ζητήματα της υγείας είναι πάρα πολύ σοβαρά και κρίσιμα. Είναι αυτά που θα έχουν μια προτεραιοποίηση τις επόμενες εβδομάδες. Άρα, ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης εντός του Μαρτίου στο κινητό μας τηλέφωνο. Ακριβώς. Και από τον Απρίλιο και μετά, παρεμβάσεις που έχουν να κάνουμε την υγεία. Ίσως και νωρίτερα από τον Απρίλιο. Ίσως και νωρίτερα. Που θα είναι και αυτές μέσα από το κινητό μας, μέσα από τις εφαρμογές. Ακριβώς. Μέσα από το κινητό μας. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και εσάς κύριε Κορομπέλη, και εσάς κύριε Νικολάου, και εσένα Νίκο Βασιλάκο. Ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι απόλυτη συντροφιά μετά τον Υπουργό, εσείς ο πιο χαρούμενος. Εγώ είμαι ο πιο χαρούμενος και ελπίζω, έχω και εγώ έτοιμα προς τον κύριο Υπουργό. Ναι. Με το καλό και η θρησκευτική λύση να προσθεθεί, γιατί έχουμε τη λύση, αλλά όχι τη θρησκευτική. Και σου υπενθυμίζω ότι όποιος έχει γίνει θρησκευτική λύση επίσης ψηφιακά. Επίσης ψηφιακά, γιατί όποιος έχει παντρευτεί πρέπει μετά να πάρει τη χαρτούρα, να την τυφώσει και να την πάει. Το κρατάτε αυτό, κύριε Υπουργέ? Θα δούμε βήμα-βήμα όλα όσα πρέπει να γίνει. Γιατί ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Πάμε για το η Εκκλησία τώρα. Η Εκκλησία. Έχει ανοιχτό μυαλό σε τέτοια πράγματα. Είμαστε σε συνεργασία σε πολλά ζητήματα με την Εκκλησία. Ωραία. Λοιπόν, το κρατάμε και αυτό. Ενδιαφέρουσα η πρόταση του Νίκου και ενδιαφέρον και αυτό που είπε ο Υπουργός, ότι είμαστε σε συνεργασία. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ όλους. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Γυρνώντας, θα είναι εδώ ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κ. Σταύρος Κοντονής, να συζητήσουμε και τα πολιτικά και όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες με την σκοτεινή πλευρά της οπαδικής βίας.